Την προσοχή κυνηγών, κατοίκων και εκτινοτρόφων για την εμφάνιση λίκαινας με 5 μικρά στην περιοχή της Παλαιάς Μορσίνης προς Εμέλη, εφιστά ο Κυνηγητικός Σύλλογος Ξάνθης. Από μέλος μας στις 16 του μηνός, 16 Ιουνίου, καταγράφηκε μία λίκαινα με 5 λικάκια στην περιοχή ανάμεσα στη Μορσίνη και στην Σεμέλη. Λοιπόν, τι κινδύνους μπορεί να περιέχει αυτή η συνάντηση του λύκου με τον άνθρωπο? Ξέρετε, ο λύκος είναι ένα άγριο ζώο. Η λύκαινα θέλει να προστατέψει τα λυκάκια της. Μπορεί να έρθει και σε επίθεση στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, είτε λεγόμαστε κυνηγοί είτε περιπατητές στην περιοχή, να ξέρουν ότι σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή κυκλοφορεί μία λύκαινα με 5 λυκάκια. Γι' αυτό και εμείς νιώθουμε την ανάγκη να προειδοποιήσουμε τον κόσμο. Βέβαια, ταυτόχρονα προειδοποιούμε και τους κτηνοτρόφους, γιατί σε εκείνη την περιοχή δραστηριοποιούνται κάποιοι κτηνοτρόφοι. Επίσης, για την έναρξη του κυνηγιού στη συγκεκριμένη περιοχή, καλό είναι και οι φίλοι κυνηγοί και συνάδελφοί μας να προσέχουν τα σκυλιά τους, γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται κρούσματα επιθέσεις λύκων σε σκυλιά. Γι' αυτό λοιπόν το αναρτήσαμε και επιστούμε την προσοχή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Ειδικά όταν ένας θηλυκός λύκος, μια λύκαινα, έχει μικρά κουτάβια μαζί της, είναι ακόμη πιο επικίνδυνη, πιο επιθετική? Οπωσδήποτε είναι πιο επιθετική, είναι πιο επικίνδυνη. Για όλους. Αυτό που θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν όλοι είναι πως σε περίπτωση που συναντήσουν τη λύκαινα με τα μωρά της, θα πρέπει να μην πλησιάσουν το ζώο, το οποίο γίνεται ιδιαίτερα επιθετικό προκειμένου να προστατέψει τα μικρά του.